Δεν πίστευε στα μάτια του ο άτυχος άντρας που του απέσπασαν το εξωφρενικό ποσό των 10.500 ευρώ. Σε μια μακροσκελή τηλεφωνική συζήτηση, στην οποία ο απατεώνας δημιούργησε μια ιδανική ιστορία, τελικά κατάφερε τον στόχο του, πείθοντας τον 54χρονο να επενδύσει σε μια υποτιθέμενη χρηματιστηριακή εταιρεία με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία. Έχουν πολλούς τρόπους ούτως ώστε να πείσουν τους πολίτες να μεταφέρουν χρήματα σε λογαριασμούς, είτε για κάποια επένδυση υψηλά κερδοφόρα, είτε να δώσουν κωδικούς τάξης, κωδικούς τραπεζών, κωδικούς και αριθμούς καρτών, προκειμένου να λάβουν επιδόματα, επιστροφές φόρων. Να μην πιστεύουν. Όποιος είναι αυτός, μόνο γνωστός του. Και να επικοινωνούν με το άτομο, με το πρόσωπο που τους έχουν αναφέρει ότι όντως έχει ανάγκη και αυτό. Αυτό μπορούν να το κάνουν άνετα. Η γνώμη μου είναι να πρέπει ο κόσμος να προσέχει και να μην δίνει τα AMCAT και αυτά τα στοιχεία για να μπορέσει να πει ο άλλος να κάνει πρόσβαση για να εξαπατηθεί. Και να μην πιστεύει και ότι του λένε. Να προσέχει πάρα πολύ και να μην, ειδικά με τα κινητά και αυτά, εμείς οι λίγο πιο μεγάλοι είμαστε στην τεχνολογία, να μην ασχολούνται πολύ. Μάστιγα αποτελούν τα περιστατικά απάτης, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή συνήθως στην τρίτη ηλικία να προσέχει κάθε βήμα, αφού οι απατεώνες πλέον περιμένουν στη γωνία, με τα περιστατικά να έχουν αυξηθεί επικίνδυνα. Θα πρέπει οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα υποψιασμένοι σε αυτές τις περιπτώσεις, καθόλου ευκολόπιστοι. Να προσέχει να το λέει στο παιδιό τους, να το λέει αυτό. Να προσέχει. Σωστή σκέψη χρειάζεται. Πάντα, τι άλλο. Και εμένα μου έχει συμβεί με ένα email που μου έχουν στείλει και καλά ότι είχα κάποιο δέμα και έπρεπε να τους ένα κωδικό. Τι κάνατε? Τίποτα. Επειδή το είχα ακούσει, το αγνώρισα. Αλλά είναι γεγονός. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να ενημερωθείς αν όντως ο δικός σου άνθρωπος έχει κάποιο θέμα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα που χτυπούν συνήθως ηλικιωμένους, αλλά και όχι μόνο, προσπαθώντας να αποσπάσουν μεγάλα ποσά. Γεγονός που δυστυχώς αρκετές φορές έχουν καταφέρει, με τους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά και τις οικονομίες που με κόπο μάζευαν αθώοι άνθρωποι για χρόνια να κάνουν φτερά. Και να εμπιστευτεί τους ειδικούς, δηλαδή είτε τις τράπεζες είτε τις επικοινωνίες τις οποίες δίνουν παροχές στον κόσμο. Μία φίλη μου που την πήρανε τηλέφωνο τη νύχτα και της είπαν διάφορα και εκείνη έδωσε τα χρήματα.